Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Σήμερα ο Τζο Μπάιντεν θα υποδεχθεί τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει επιπλέον οικονομική στήριξη για τον πόλεμο, την ώρα που στο ιστορικό των ΗΠΑ οι γνώμες είναι μάλλον μοιρασμένες για το αν θα πρέπει να δοθούν ξανά πολλά δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Ναι, Βασίλη, καλησπέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Από χθες βρίσκεται στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Επισκέφθηκε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάνει μια ίστατη προσπάθεια να πείσει τους Αμερικανούς νομοθέτες να συνεχίσουν τη βοήθεια στη χώρα του. Από το πρωί συνεχίζει σε επαφές με βουλευτές και γερουσιαστές. Αλλά το πρόβλημα με τους Ρεπουμπλικάνους είναι σοβαρό, καθώς αρκετοί εξ αυτών δεν θέλουν να δοθεί άλλη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Και για ιδεολογικούς λόγους. Μερικοί φαίνεται, Βασίλη, ότι ελκύονται από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπάρχουν και αυτά στην Αμερική, όπως βλέπεις, λόγω του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά το θέμα που τίθεται είναι αν θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της υπερδύναμης η Αμερική ή θα εγκαταλείψει την Ουκρανία και θα δώσει μια μεγάλη νίκη στη Ρωσία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό είναι και το βασικό, αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα, όπως καταλαβαίνεις, της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν και των Δημοκρατικών έναντι των οποίων επιχειρημάτων των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, διότι είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο κύριος Ζελένσκι είχε ήδη συναντήσεις με στελέχη της Βουλής και Γερουσίας, με τους προέδρους των δύο σωμάτων και το απόγευμα τοπική ώρα θα επισκεφθεί τον πρόεδρο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το πακέτο των 60 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητά για την Ουκρανία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο κύριος Ζελένσκι συναντήθηκε χθες με αξιωματούχους του Πενταγώνου, αναφέρθηκε στα εμπόδια που θέτουν οι Ρεπουμπλικάνοι και είπε μια κουβέντα που φαίνεται ότι έπεισε τους στρατιωτικούς. Αν κάποιος εμπνέεται από τα άλλα τα ζητήματα στο Καπιτόλιο, αυτός είναι μόνο ο Πούτιν και η άρρωστη κλίκα του, είπε. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, τους κέρδισε, καθώς η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμο με η Ρωσία. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ασκεί αφόρτες πιέσεις στους αντιπάλους του στο Κογκρέσο και ελπίζει ότι θα τους πείσει τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή πριν κλείσει το Κογκρέσο για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, να ψηφίσουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία αλλά και στο Ισραήλ. Τον εκβιάζουν ζητώντας αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική. Παρατηρητές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν με αμοιβές υποχωρήσεις να κλείσουν και τα δύο θέματα. Και να πούμε τέλος ότι ο επικεφαλής της Γερουσίας, ο Τζακ Σούμερ, προειδοποίησε ότι χωρίς νέα οικονομική βοήθεια στο Κίεβο, ο Πούτιν θα περάσει μέσα από την Ουκρανία και θα διασχίσει την Ευρώπη. Αυτά, Βασίλη. Είναι αυτό το ερώτημα που ήθεσες και εσύ, Μιχάλη, αν δηλαδή μη δίνοντας χρήματα στην Ουκρανία, επιπλέον χρήματα, αν θα είναι η νίκη της Ρωσίας μετά, θα παρατήσουν την Ουκρανία σε αυτό το πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό νομίζω το μείζον ερώτημα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ.